Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τις ελπίδες που διαφάνηκαν από τις δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Προέδρου της Γερμανίας, του κυρίου Γιώαχιμ Γκάουκ, ο οποίος δήλωσε ότι θα πρέπει να δει η Γερμανία με πιο ευρύ πνεύμα το θέμα της καταβολής των γερμανικών αποζημιώσεων, έσπευσε πολύ γρήγορα να τις πάρει πίσω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας, ο οποίος δήλωσε ότι η θέση της γερμανικής κυβέρνησης για την ελληνική διεκδίκηση των πολεμικών επανορθώσεων είναι ξεκάθαρη και δεν έχει αλλάξει. Παρ' όλα αυτά, εμείς σαν χώρα, εμείς σαν λαός, θα πρέπει, πιστεύω, να μείνουμε σταθεροί και αταλάντευτοι προς την μία και μοναδική κατεύθυνση που επιβάλλει τόσο το συμφέρον της χώρας όσο και η ηθική υποχρέωση που έχουμε απέναντι στους νεκρούς και τους ξεριζωμένους της ναζιστικής της περίοδου της ναζιστικής θηριωδίας. Θα πρέπει να διεκδικούμε, να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τόσο το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων όσο το θέμα και της πληρωμής του αναγκαστικού κατοχικού δανείου. Για το θέμα αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε απόψε. Αυτό το θέμα θα απασχολήσει την εκπομπή μας στα 90 λεπτά αυτό το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου του 2015 και κοντά μας έχουμε για να συνομιλήσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Τον διδάκτορα κοινωνιολογίας, μαθηματικό και πολιτιολόγο, τον κύριο Τάσο Ηλιαδάκη, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων. Ίσως είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει πολύ περισσότερο από το καθένα μας το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σήμερα να καταλάβουμε πού βρίσκεται το θέμα, τι διεκδικούμε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Καλησπέρα κύριε Ηλιαδάκη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Και ένα άνθρωπο ο οποίος εδώ και 23 χρόνια έχει επιλέξει να ζήσει στα Χανιά. Είναι από την Γερμανία, είναι καλλιτέχνης, είναι φιλέλληνας. Είναι αντιφασίστας, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φίσερ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Ο κύριος Φίσερ, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα έχει αναρτήσει στην προσωπική του ιστοσελίδα ένα project με τον τίτλο «Θα ήθελα να ήξερα περισσότερα», θα μας πει ο ίδιος περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Εάν θα έπρεπε να δούμε το σημερινό θέμα, κύριε Δασκαλάκη και αγαπητοί κύριοι, νομίζω ότι θα έπρεπε να το δούμε σε τέσσερις βασικές διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι η πολιτική. Η άλλη διάσταση είναι η οικονομική, η τρίτη διάσταση είναι η νομική και βέβαια υπάρχει και η σοβαρή ηθική διάσταση, καθώς είναι πολύ νεκροί και είναι τεράστιες οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους τα ναζιστικά στρατεύματα. Υπάρχει επίσης ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το κάνουμε κατανοητό στον κόσμο. Να καταλάβει δηλαδή τι σημαίνει να μιλούμε για γερμανικές επανορθώσεις και τι σημαίνει να μιλούμε για πληρωμή του κατοχικού δανείου. Νομίζω ότι και αυτό επίσης είναι ένα σημαντικό και απαραίτητο θέμα. Και ένα τελευταίο θέμα, και θα ξεκινήσω από αυτό. Και δίνω το λόγο σε εσάς, κύριε Δασκαλάκη, πρώτα. Πώς οριοθετούμε το θέμα των επανορθώσεων? Εάν αύριο δηλαδή γινόταν ένα δικαστήριο, εάν αύριο πηγαίναμε σε ένα διεθνές δικαστήριο, τι θα ήταν αυτό που θα διεκδικούσαμε? Ευχαριστώ κύριε Κωνσταλάκη που με καλέσατε, ευχαριστώ για την εκπομπή σας, χαίρομαι που βάνετε το θέμα. Πρέπει να τονίσω ότι επικαιροποιήθηκε το θέμα πρόσφατα πάλι και ο Δικηγορικός Σύλλογος είχε την πρωτοβουλία μαζί με τους υπόλοιπους συλλόγους της Κρήτης, του Δικηγορικού Σύλλογου της Κρήτης, σε μία σύσκεψη την οποία κάναμε 28 Μαρτίου του 2015 φέτος και επικαιροποιήσαμε το θέμα και το βάλαμε ζήτημα, ούτως ώστε όταν πλέον τεθεί θέμα και επίσημα να είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε. Όπως είπατε προηγουμένως, οι διαστάσεις του θέματος είναι αυτές όπως τις τοποθετήσατε. Έχει και την πολιτική του διάσταση, έχει και την ηθική του διάσταση, έχει και την νομική του βέβαια διάσταση, έχει και την οικονομική του διάσταση. Το θέμα είναι εθνικό. Η ζημία, να το πούμε περιληπτικά, η ζημία η εθνική έγινε και ήταν μεγάλη. Αυτό είναι ένα αναμφισβήτητο παγκόσμιο γεγονός γνωστόν, της πάση. Η αξίωση από τη ζημία υπήρξε και παραμένει, διότι δεν εξοφλήθηκε. Και τρίτον, η διεκδίκηση δεν βλάπτει.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο βλάπτει να διεκδικούμε αυτό που δικαιούμαστε. Εδώ μένω. Να σας κάνω μια επιπλέον ερώτηση. Επειδή το θέμα έχει ανακοινηθεί και έχει ανακοινηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, μέσα στα χρόνια της κρίσης, θεωρείτε ότι ο ελληνικός λαός το έχει συλλάβει σε όλες του τις διαστάσεις ή οι περισσότεροι από εμάς? Είναι μια άχαρη ερώτηση, αλλά οφείλω να την κάνω. Πέρα από αυτούς που διαχρονικά ασχολούνται και το βλέπουν το θέμα και πέρα από αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί, έχουν ζήσει στο πετσί τους οι ίδιοι, οι απόγονοι αυτών έχουν νιώσει στο πετσί τους αυτή τη ναζιστική θηριωδία. Οι υπόλοιποι μήπως το βλέπουμε καθαρά με οικονομικούς όρους αυτή την περίοδο, μήπως δηλαδή το βλέπουμε στη λογική να μας ξεπληρώσουν αυτά που μας χρωστούν και είμαστε πάτσι? Πιστεύω ότι είναι εθνικό θέμα το οποίο με το οποίο δεν έχει ασχοληθεί όπως πρέπει ο ελληνικός λαός, διότι ανακαινείται κατά καιρούς, περισσότερο για κομματικούς λόγους, και όταν έρθει η στιγμή να πούμε μια επίσημη κουβέντα σαν κράτος, πάμε πίσω, το ακυρώνουμε και λέμε δεν υπάρχει αξίωση. Αυτό γίνεται και στη δεκαετία του 50 και στη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 70 και του 80 και του 90 και του 2000 και του 2010. Αυτό γίνεται δυστυχώς. Δεν είχε ενημερωθεί ορθά ο κόσμος. Ο κόσμος ξέρει τον πόνο, διότι η κοινωνία έζησε τη ζημία και την καταστροφή. Τον πόνο τον έχει ο κόσμος και τον γνωρίζει. Απλώς όλο αυτό, όλο αυτό το πρόβλημα δεν δίδεται σωστά να γίνει χτήμα και να μπει σε ένα δρόμο σωστό εθνικά. Είναι αυτό που λέμε, καταρχήν αυτό που γίνεται σήμερα με το εθνικό μας θέμα της τραγωδίας της εθνικής που περνάει σήμερα η κοινωνία μας και το κράτος μας. Το γνωρίζει ο λαός. Ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα το πραγματικό σήμερα που έχουμε τραγωδία εθνική? Όχι. Έτσι δεν ξέρει και ο λαός. Και δεν έχει συντονιστεί όπως πρέπει αυτή η εθνική προσπάθεια. Είναι εθνική προσπάθεια. Δεν έχει σημασία αν θα καταλήξει κάπου. Όμως είναι μια προσπάθεια εθνική και πρέπει, νομίζω, να συνεχιστεί αυτή η διεκδίκηση, διότι και εμείς έχουμε να δίνουμε, έχουμε να παίρνουμε. Εγώ δεν το βάλω σε συμψηφισμό. Το θεωρώ κατεξοχήν όμως εθνικό θέμα. Μάλιστα. Κύριε Λιεδάκη, την πρώτη δικιά σας. Να κάνω μια διευκρίνηση που πρέπει να τονιστεί. Το είπε ο κύριος Δασκαλάκης προηγουμένως. Είπε ότι κάθε χρόνο, κάθε 2-3 χρόνια το θέτουμε, όταν ταρακουνιέται το θέμα και μετά περίπατο. Ναι. Όταν ταρακουνιέται το θέμα για το ψηφαλάκι τρέχουν όλοι. Δεν εννοείται από το λαό, δεν εννοείται από εμάς, από τους βουλευτές, τους υποψήφιους κτλ. Μόλις ατονίσει, στον ντολάπι. Αυτό γίνεται τώρα και 50-60 χρόνια. Δεν είναι σημερινό. Το άλλο είπαμε, έγινε ζημιά μεγάλη. Θα ήθελα να πω πώς είναι αυτή η ζημιά. Γιατί το λέμε πολλές φορές. Υπάρχουν και ορισμένοι που μου λένε πόσο. Λέω να σας πω. Τι κόστισε η καταστροφή που μας κάνανε οι Γερμανοί το 1945 και μετά. Τι κόστισε στην Ελλάδα. Τον προϋπολογισμό της Ελλάδος το 1946 μέχρι το 1976. Να το κάνουμε και πιο απλά. Ότι όλοι οι Έλληνες από το 1946 μέχρι και το 1976, χωρίς να δουλεύουν, χωρίς να κάνουν τίποτα, θα μπορούσαν να ζήσουν πλουσιοπάροχα. Τόσο κόστισε η γερμανική κατοχή στην Ελλάδα. 30 χρόνια δηλαδή. 30 χρόνια. Τώρα, να μπούμε στο θέμα. Και βεβαίως, όπως είπε ο κύριος Δασκαλάκης, δεν το αφήνουμε εμείς από κάτω με τίποτα. Ας κάνουν από πάνω ό,τι θένε. Έτσι. Και επειδή με ρώτησε κάποιος προηγουμένως και μου λέει ποιος φταίει αυτή την ιστορία, λέω πρώτα οι Έλληνες. Και όχι ο ελληνικός λαός. Για την ιστορία ότι δεν έχει βρεθεί λύση μέχρι τώρα στο θέμα. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό όχι. Ναι. Καλά κάνατε και το μου το είπατε. Το ξεκαθαρίσατε. Λοιπόν, φταίνει οι Έλληνες πολιτικοί. Γιατί αφήνουν τη διεκδίκηση? Ξέρουν το θέμα? Εγώ να ρωτήσω, επειδή έχω συζητήσει με πάρα πολλούς, από πολλές βουλές. Οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα. Υπάρχουν ορισμένοι που γνωρίζουν και δεν μιλάνε γιατί το θεωρούν χαμένο να μιλήσουν. Οι υπόλοιποι δεν έχουν ιδέα του θέματος.
Εμείς θα βάλουμε το θέμα τώρα, γιατί και είμαστε εδώ γι' αυτό το λόγο, έτσι δεν είναι. Το είπατε, κάποιος το είπε, νομίζω εσείς. Να τα δούμε από πολιτική, οικονομική, νομική και ηθική πλευρά όλη την ιστορία αυτή. Έτσι. Πρώτα να δούμε πώς δημιουργήθηκαν. Δηλαδή, οι Γερμανοί ήρθαν μόνοι τους στην Ελλάδα, τους φέραμε εμείς, τους ανεχθήκαμε ή πήγαμε και χτυπήσαμε την πόρτα και τους είπαμε κάντε με πρωθυπουργό κατοχής. Να τα δούμε αυτά τα πράγματα, με λίγα λόγια βέβαια, γιατί ο χρόνος είναι που καθορίζει πολλά πράγματα. Θα αρχίσω λοιπόν εγώ αμέσως να πω το δάνειο κατά σύμβαση είναι αναγκαστικό, κατά σύμβαση. Όμως, έπαψε να είναι αναγκαστικό από τη στιγμή που γίνεται η πρώτη τροποποίηση του δανείου. Κάθε αναγκαστικό δάνειο, τροποποιούμενο, αναγκαστικά, αναγκαστικό δάνειο, μεταπίπτει σε συμβατικό. Άρα, ναι, μεν ξεκίνησε αναγκαστικό, πάρα πολύ ωραία, και μετέπεσε σε συμβατικό, το οποίο σημαίνει ότι στη διεκδίκηση του κατοχικού δανείου δεν μπορούμε να προβάλλουμε εμείς το αναγκαστικό και δεν μας συμφέρει κιόλας. Θα το συνδέσει με την κατοχή ο Γερμανός, θα το πάει με τα άλλα γερμανικά και ζήτω και καήκαμε. Το δάνειο δεν έχει καμία σχέση με την κατοχή. Καμία σχέση. Με απλά λόγια για να καταλαβαίνει ο κόσμος, το δάνειο θα πρέπει να το διεκδικήσουμε με βάση την τελευταία τροποποίησή του. Άρα είναι ένα συμβατικό δάνειο. Συμβατικό σημαίνει ένα δάνειο το οποίο συνάπτουν δύο πλευρές, ο δανειζόμενος και αυτός που δανείζει, ο δανειστής. Και όλα αυτά τα χρόνια τα οποία έχουν περάσει δεν σημαίνει ότι αυτό το δάνειο έχει παραγραφεί. Εξακολουθεί να υπάρχει και ισχύει. Ναι. Τώρα, θα πρέπει να το δούμε πώς δημιουργήθηκε, γιατί δημιουργήθηκε, τι ποσό είναι. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Να πάρω μια πρώτη άποψη και από τον κύριο Φίσερ. Δεν θα σας ζητήσω ούτε νομικά να μιλήσουμε. Δεν νομίζω ότι έχει και κανένα νόημα να σας ζητήσω να μιλήσετε νομικά. Είναι άλλοι οι οποίοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Είστε όμως ένας Γερμανός πολίτης. Ζείτε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. 23 χρόνια. Στα Χανιά. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πιστεύω ότι εξακολουθείτε να θεωρείτε τον εαυτό σας ότι είστε ένας Γερμανός πολίτης και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριε Φίσερ, και θα το διαβάσω όπως ακριβώς το έχετε πει, αυτό το οποίο είπατε σε κάποια συνέντευξή σας για το τελευταίο project με το οποίο έχετε ασχοληθεί, το θα ήθελα να ήξερα περισσότερα, λέτε... Αφού η Γερμανία αρνείται μέχρι και σήμερα ακόμη να καταδεχθεί να μιλήσει και για τις επανορθώσεις, για τη γερμανική κατοχή στην Ελλάδα από το 1941 μέχρι το 1944, ή να επιστρέψει το αναγκαστικό δάνειο που πήρε σε βάρος της Ελλάδας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρέπει να παραδεχθώ ότι εγώ, ένας Γερμανός υπήκοος, γεννημένος στη δεκαετία του 60, μεγάλωσα με κλοπημαία. Φυσικά. Δεν υπάρχει άλλη έκφραση για αυτή την κατάσταση. Και νομίζω ότι αυτό είναι ακριβώς η διάσταση που πρέπει να δουν οι σημερινοί Γερμανοί. Πολλοί νιώθουν, υποθέτω ότι για άλλη μια φορά τους κατηγορεί κάποιος για το Τρίτο Ράιχ, για το ναζισμό κτλ. Δεν το βλέπω έτσι. Όλοι μας κάποια στιγμή πάρουμε μια κληρονομιά. Και τη στιγμή που υπάρχει μια υποθήκη στο σπίτι που κληρονομούμε, φυσικά υπάρχει και το σπίτι που θα πάρουμε, αλλά υπάρχει από μια μεριά βέβαια και η υποθήκη που πρέπει να την αποπληρώσουμε. Και ακριβώς έτσι νομίζω και οι Γερμανοί πρέπει να το δουν. Γι' αυτό το ηθικό κομμάτι ίσως είναι λίγο μικρότερο από την γερμανική οπτική γωνία και περισσότερο πολιτιστικό θα έλεγα. Η ψυχολογικό και όλα. Επειδή θα βοηθήσει και τους Γερμανούς κάποια στιγμή να κλείσουν αυτό το θέμα. Με τον τρόπο που έχουν. Δεν μπορούν να πάρουν πίσω, δεν μπορούν να δώσουν πίσω τις ζωές που χάθηκαν στην Ελλάδα. Όταν όμως ένα Γερμανός και μια χώρα ολόκληρη νιώθει ότι έχει αφήσει πίσω της αυτό το ενοχικό παρελθόν, ότι έχει απενοχοποιηθεί πλέον όλες αυτές τις δεκαετίες που πέρασαν, το να τις υπενθυμίζει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, έχεις αφήσει λογαριασμούς από το παλιό αμαρτωλό σου
παρελθόν. Δεν είναι τόσο για τη χώρα όσο και για τους πολίτες της κάπως ενοχλητικό? Δεν είναι σαν μια μύγα δηλαδή που σε ενοχλεί πάρα πολύ και που θέλεις να τη διώξεις αλλά νιώθεις ότι δεν μπορείς? Ναι, υποθέτω πως ναι. Για μένα είναι λίγο δύσκολο, επειδή δεν ζω πλέον στη Γερμανία εδώ και 20 χρόνια. Η δική μου ταυτότητα βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα, θα έλεγα, ίσως και περισσότερα στην ελληνική μεριά παρά στην γερμανική. Το γερμανικό κομμάτι νομίζω είναι περισσότερο μια ευθύνη για το γεγονός ότι έχω μεγαλώσει με κλοπημαία, όπως το είπατε κι εσείς. Είναι όπως όταν έχουμε πρόβλημα με τα δόντια. Δεν θέλουμε να πάμε στον οδοντίατρο, μας ενοχλεί ο οδοντίατρος, αλλά τελικά νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε ότι αν πάμε θα μας βοηθήσει, μακροπρόθεσμα θα μας βοηθήσει. Και μακάρι να καταφέρανε οι Γερμανοί να τα δουν έτσι και να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Μάλιστα. Τι λέτε γι' αυτό, κύριε Δασκαλάκη? Δηλαδή, οι Γερμανοί αυτή την ώρα το βλέπουν το θέμα περισσότερο από την ηθική του διάσταση, το βλέπουν από μια καθαρά οικονομιστική διάσταση, ότι αν αποδεχθούμε, αν δεχθούμε ότι είναι ανοιχτό αυτό το θέμα, τότε κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε αρκετά δισεκατομμύρια? Ή είναι ένας συνδυασμός και των δύο? Η Γερμανία σήμερα έχει την γνώση ότι έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα και αυτή τη ζημία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το επίσημο κράτος αυτό το γνωρίζει, το έχει αναγνωρίσει. Απλώς κατά καιρούς έρχεται και λέει: υπογράψαμε συμβάσεις, συμφωνήσαμε, κάναμε, δείξαμε, ξοφλήσαμε. Αυτό βέβαια δεν έχει γίνει αποδεκτό από την παγκόσμια κοινωνία. Ο κύριος Φίσερ, που χαίρομαι που είναι μαζί μας και τον γνώρισα, είναι μια ανεξάρτητη πνευματική φυσιογνωμία, ο οποίος έχει τη δυνατότητα και στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης ομιλεί ελεύθερα. Η ελεύθερη έκφραση είναι σήμερα που αποδίδει την πραγματικότητα. Υπάρχει πράγματι η αξίωση και βεβαίως κανείς δεν θέλει να πληρώνει. Πρέπει όμως στο ηθικό της ευρωπαϊκής πλέον κοινωνίας, η Γερμανία η οποία ηγείται της ευρωπαϊκής ιδέας και είναι πρωτοστάτης σήμερα σε όλα τα γεγονότα και τα πολιτικά και τα οικονομικά, σαν η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη και πολιτική δύναμη, πρέπει να αποδώσει το δίκαιο, διότι έτσι και η ιδέα θα απελευθερωθεί. Μάλιστα. Και πάνω σε αυτό κάποιο σχόλιο για να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος. Το αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής πράγμα. Γιατί είπαμε η Γερμανία γιατί το κάνει αυτό. Να βρούμε τι είναι αυτό που τους έχει ξεχρεώσει όλους και δεν ξεχρώνει μόνο εμάς. Δηλαδή, ένα δεδομένο. 1997. Η Γερμανία χρωστούσε στην Ελλάδα και στη Τσεχοσλοβακία τότε. Ξεχρέωσε το Δεκέμβριο του 97 τη Τσεχοσλοβακία και άφησε εμάς απειρωτούς πάλι. Και μπαίνει το ερώτημα γιατί το κάνει αυτό. Και πρέπει αυτό να το αναζητήσουμε μια στιγμή. Είναι πολλά τα λεφτά. Τι ρωτήσω όλους. Τους Ρώσους, επειδή είναι και επίκαιρο το θέμα, είπε προχθές η Ρωσία ότι δεν έχει πάρει καθόλου επανορθώσεις και αποζημιώσεις. Αυτό είναι λάθος. Έχει πάρει δύο φορές επανορθώσεις. Την πρώτη πενταετία μετά το 1945. Έτσι. Τώρα θέλει να πάρει κάποια χρήματα ή θέλει να δώσουν στη Ρωσία κάποια χρήματα. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία έχει για τη μισή Γερμανία για πάρα πολλά χρόνια υπό την επιρροή της, έτσι. Βεβαίως. Και έχει τα πετρέλαια και τα λοιπά. Λοιπόν, το πρόβλημα παραμένει. Γιατί δεν δίνουν σε εμάς τα χρήματα? Εγώ προσωπικά έχω κάνει μια εκτίμηση. Δεν μας συγχωρούν ποτέ το ότι εμείς σταματήσαμε το Χίτλερ. Ο Χίτλερ είχε στόχο την παγκοσμιότητα, δηλαδή παγκόσμια κυριαρχία, και εμείς τον σταματήσαμε στην Ελλάδα 4 χρόνια. Κατέλαβε όλη τη Γιουγκοσλαβία σε μια νύχτα, ο λόγος του λέει, 3 μέρες έκανε, τη Γαλλία σε 1 μέρα. Ήταν να περάσει απέναντι και ήρθε σε εμάς και κόλλησε. Και εκεί εχάθηκε ο πόλεμος. Αυτό δεν μας το συγχωρούν. Υπάρχει εκεί και κάτι άλλο. Όχι μόνο που η Ρωσία πήρε και άλλη μια φορά για να επιτρέψει την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα
στις ελληνογερμανικές σχέσεις και σε όλες τις υπόλοιπες σχέσεις της Γερμανίας με άλλες χώρες. Η ταυτότητα του σύγχρονου Γερμανού συνδυάζεται με την αρχαία Ελλάδα. Και μάλλον νιώθει την Ελλάδα τόσο κοντινή που το τεμπέλικο κομμάτι που βλέπει στην Ελλάδα, που εγώ βέβαια διαφωνώ, αλλά οι Γερμανοί το βλέπουν, που μας βλέπει, ξέρω εγώ, που πίνουμε τον καφέ μας, την ώρα που ο καλός Γερμανός υποτίθεται εργάζεται. Ναι, υποτίθεται, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, ο Έλληνας εργάζεται περισσότερο από τον Γερμανό. Βέβαια. Με άλλη απόδοση ίσως, αλλά οι ώρες βέβαια είναι τελείως διαφορετικές. Νιώθουν ότι εμείς είμαστε το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Είμαστε πολύ κοντά να μας το συγχωρέσουν. Όπως ήταν και πολύ κοντά οι Εβραίοι στην προπολεμική Γερμανία και ήταν πολύ εύκολο έτσι να γίνω το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Δεν είναι καλό αυτό για μας βέβαια. Μάλλον δεν αυτός είναι καλό. Αυτός ο παραλληλισμός δηλαδή. Όχι βέβαια. Από την άλλη θα μπορούσε για την Ευρώπη να βγει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Να δούμε ότι αυτή τη στιγμή η πιο φτωχή χώρα και η πιο πλούσια χώρα έχουν ένα κοινό παρελθόν ή τουλάχιστον μέσα στην οπτική γωνία πάνω στην ταυτότητά τους έχουν κάτι κοινό. Θα μπορούσε να προχωρήσει αυτό το πράγμα όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό νομίζω ότι το πολιτιστικό θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Θα έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.